Καλησπέρα, με λένε Θοδωρή Τσεκούρα. Θα με ξέρετε και αυτό θα σας πω λίγα πράγματα για μένα. Γεννήθηκα πριν πολλά χρόνια, μια φωτογραφία από τη γέννησή μου, εδώ με τη μαμά μου στο σπίτι μας στον Άγιο Σώστη, στη Συγκρού, στον Νέο Κόσμο, με τον Γιώργο Νταλάρα. Άρα, τι ξέρετε για μένα, ότι λέω ψέματα πάρα πολύ εύκολα. Άρα, τι δουλειά κάνω, είμαι διαφημιστής. Έχω γράψει διαφημίσεις, έχω παίξει διαφημίσεις. Δεν πιστεύω στο Θεό, μου αρέσει ο Dr. Who. Ακούω κλασική μουσική, στο βαθμό τουλάχιστον μπορώ να ξεχωρίσω τον Dilbert από τον Schubert, παρότι μοιάζουν. Και τέλος, και θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν έχω παίξει σε τσόντες και απορώ ποιος τα διαδίδει αυτά. Αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα είναι οι ιδέες. Από μικρός είχα ιδέες. Κάποιες ωραίες ιδέες, κάποιες πάλι όχι τόσο. Πρόσφατα είχα την ιδέα να κατοχυρώσω το site ideas.gr και η ειρωνία είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είχα καμία ιδέα τι να βάλω μέσα. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, δουλεύουμε με ιδέες. Πουλάμε ιδέες, αγοράζουμε ιδέες, προτείνουμε ιδέες και συνήθως τις βλέπουμε να βουλιάζουν. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχει σημασία. Γιατί δεν ξέρω αν σας το έχουν πει, αύριο είναι για άλλη μια φορά το τέλος του κόσμου. Το προηγούμενο ήταν το 1999. Φαίνεται βλακία, αλλά αν θες να πουλήσεις βιβλία και ταινίες, αυτό είναι μια καλή ιδέα. Έχω την τύχη εδώ και καιρό να ζω μέσα από τις ιδέες μου. Το θέμα είναι τι κάνουν τις σκόρπιες ιδέες. Τις ιδέες που δεν αγοράζει κανείς και τις ιδέες που είναι πολύ μικρές για να τις κάνεις οτιδήποτε. Κάποιες από αυτές τις στέλνω στο Twitter. Άλλες σκόρπιες ιδέες τις κρατάω στο σημειωματάριό μου. Εκεί μέσα υπάρχουν ήρωες όπως ο Ποδοσφαιράτου, ο Εργαλείπασας, ο Βιολοντσέλιγκας, ο Ζήμπρα the Greek, ο Ανακύκλοπας, η Ντεπών και Ντεπών, η Εθνική Αντίσταση και αυτό το σκιουράκι που παίρνει τους φίλους του τηλέφωνο και τους καλεί σπίτι για να δουν φιλαράκια. Οι ιδέες είναι η κινητήρια δύναμη των startups. Όταν ξεκινά ένα startup είναι 90% ιδέα και 10% υλοποίηση. Μετά, όσο περνά ο καιρός, καταλαβαίνουμε ότι είναι 50% ιδέα, 50% υλοποίηση και στο τέλος, αν έχετε κάνει επιτυχία, συνειδητοποιείτε ότι είναι 1% ιδέα, 1% υλοποίηση και 98% κολοφαρδία. Επίσης, αυτό είναι και το αγαπημένο μου γράφημα, που είναι 25% pack και 75% man. Κάποιες από τις ιδέες μου είναι εφευρέσεις, που θα με κάνουν εκατομμυριούχο και ξέρω ότι μπορώ να τις μοιραστώ εδώ μαζί σας, γιατί δεν θα μου κλέψει κανείς τις ιδέες, γιατί έτσι είναι η κουλτούρα των startups. Και επίσης, βέβαια, οι ιδέες μου είναι ηλίθιες. Για παράδειγμα, και αυτό είναι όντως από το σημειωματάριό μου, η μεγεθυντική σφεντόνα. Ένα υπερόπλο που θα το ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε να το έχει ο Σαντάμ Χουσέιν, γιατί δεν είχε πρόσβαση στο σημειωματάριό μου. Είναι πολύ απλό, πολύ έξυπνο. Βάζει μια πέτρα σε ένα μεγεθυντικό φακό, ένα λάστιχο, παίρνει φόρα, το πετά. Όσο απομακρύνεται η πέτρα, μεγεθύνεται, ξεκινάει πετραδάκι και καταλήγει να λιώνει ένα ολόκληρο σπίτι. Απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί αυτό κανείς νωρίτερα. Άλλη ιδέα που έχω σημειώσει είναι το βερνίκι νυχιών με γεύση barbecue sauce ή τζατζίκι για αυτού που τρώνε τα νύχια του και με γεύση βιολογική σάλτσα σόγια για αυτού που τα ψάχνουν αυτά. Αλλά οι συνθήκες είναι αντίξωες, το ξέρετε όλοι, και το κράτος σου βάζει εμπόδια ό,τι και να κάνεις για το παραμικρό και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες. Είχα μια ιδέα που θα έκανε πάταγο. Φανταστείτε κουλουράκια στα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να αντισταθεί. Και εκτός εθιστικά, θα ήταν αδύνατο να σταματήσει να τρως. Σκέφτηκα λοιπόν ένα προϊόν, και εκεί που ήμουν στο τσακ να το βγάλω, προέκυψε, λέει, άκου τώρα ένα νομικό ζήτημα. Κάτι λεπτομέρειες και δεν βγήκε. Τέλος πάντων, να σας το πω. Αλεύρι με όπιο. Και είχα και έτοιμη καμπάνια. Όχι αλεύρι όπιο και όπιο, τώρα νέο αλεύρι με όπιο. Δεν προχώρησε δυστυχώς. Αυτό που προχώρησε και είμαι πολύ περήφανος να σας παρουσιάσω σήμερα είναι ένα project που έχω ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια με στόχο 1 να ανακυκλώσουμε, 2 να αθλούμαστε ευχάριστα και 3 να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Θα χρειαστεί να σας εξηγήσω τη λογική. Κάθε χρόνο πετάμε 1 τόνο πλαστικά σφυράκια τα οποία χρησιμοποιούμε σε απόκριες. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες που φτιάχνουν παπούτσια χρειάζονται αερόσολες που κάνουν ακριβώς ό,τι κάνει και το μέρος του σφυριού που ζουλιέται. Φαντάζομαι καταλάβατε που το πάω. Μετά από πολλά προσχέδια, καταφέραμε να βγάλουμε σε συνεργασία με την Nike το πρώτο squeaky shoe που είναι ελληνική ανακάλυψη και χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα αποκριάτικα σφυριά. Και δεν με πιστεύετε, ειδού η διαφήμιση που πρόκειται να βγει στον αέρα σε μερικές μέρες. I believe that it starts one step at a time and that I have no idea where my dreams will take me. I believe the world is my treadmill. I believe my biggest inspiration is the person in front of me. I believe in solitude and community. I believe no decision should ever be made while running uphill. I believe that when I think it's over, I can always dig a little deeper. I believe in redefining my impossible. I believe in myself, and I believe in the run. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.